Πάμε να υποδεχθούμε το Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο. Καλημέρα, Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα, σα Καλώ Καλημέρα, Και ευχαριστούμε Αφρία. πολύ που είστε Η κοντά μα. Η επικαιρότητα ορίζει την ατζέντα, νομίζω, της ε, νομίζω, τη συζήτηση. Ε, ναι, πάντα έτσι. Σήμερα. Αλλά έτσι. μια και ήμασταν στο εφετείο για τη δίκη τη Χρυσή Αυγή, θέλουμε το σχόλιο σα για την κορύφωση αυτή τη διαδικασία, για το χρόνο που χρειάστηκε να φτάσουμε εδώ. Δυστυχώ καθυστέρησε πάρα πολύ με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων, της προηγούμενης κυβέρνησης, που δεν έλυνε ζητήματα και πρακτικής ε, ε, υφής, Οι. πρακτικής σημασία όπως ήταν που διεξάγει τη δίκη, και και λοιπά, ή η διευκόλυνση με προσωπικό κλπ. Ε, αλλά τέλος πάντων είναι καλό ότι φτάνουμε στο τέλος αυτής της δίκης. Πρέπει να καταδικαστεί η ναζιστική εγκληματική, αποδεδειγμένα πλέον, και στη συνείδηση του λαού μας αλλά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι παρακολουθούμε όλη από την ακροαματική διαδικασία και στο δικαστήριο αποδεικνύεται αυτό και βεβαίως ε, να ανοίξει ένας καινούριος δρόμος χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει ε, ως λαό συνολικά ως κοινωνία να επαναπαυόμαστε απέναντι γύρω από τέτοια φαινόμενα ρατσιστικά φασιστικά πολύ περισσότερο ναζιστικά που οδηγούν από την ίδια την ιδεολογία και την πρακτική τους σε εγκλήματα όπως αυτό που θρηνήσαμε με τον Παύλο Φίσα, όπως θρηνήσαμε με άλλους μετανάστες ή όπως η εγκληματική επίθεση που έγινε ενάντια σε στελέχη συνδικαλιστές, στελέχη του ΚΚΕ, του εργατικού κινήματος κλπ. Το προσφυγικό, κύριε Γραμματέα, έτσι όπως εξελίσσεται και με τις ε, κατατόπους αντιδάσεις στις κοινωνίες, ε, Ανοίγει μια τέτοια χαραμάδα. Πώς, πώς βλέπετε τις αντιδράσεις και στην Άουσα και στη Σκύρα, ε, και στα Βρασνά... ...σε πάρα πολλές περιοχές από κατοίκους. Στα Διαβατά. Στα Διαβατά. Στην ε, ε, Πώς τις βλέπετε αυτές Όσο τις και αν κανείς μπορεί να κατανοήσει και να εξηγήσει αυτά τα φαινόμενα... ...γιατί και οι άνθρωποι οι εργαζόμενοι είναι πιεσμένοι... ...και βεβαίως πρέπει πάντα να παίρνετε υπόψη στις πολιτικές αποφάσεις τόσο το δικαίωμα των ξεριζωμένων από τις χώρες τους που έρχονται θαλασσοπνιγμένοι εδώ ή με τις οικογένειές τους και αναζητούν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη, έτσι όπως το φαντάζονται, για δουλειά, για να γλιτώσουν από τον πόλεμο, για να γλιτώσουν από τις διώξεις. Την ίδια στιγμή πρέπει να παίρνουν υπόψη και οι ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας, των Ελλήνων εργαζομένων που και αυτοί βιώνουν σοβαρά προβλήματα. Ε, Αλλά δηλαδή, δεν είστε απλή η αντίθεση με τι αντιδράσει. Δεν είναι δεν το είστε... το θέμα. Είστε... Όχι, οι αντιδράσει οδηγούν. Δεν είστε κάθετο. Οι αντιδράσει οδηγούν σε άλλη κατάσταση. Μπορεί δηλαδή. να τι εξηγήσει. Δεν μπορεί να τι δικαιολογήσει όμω. Είναι διαφορετικό ζήτημα Μάλιστα. αυτό. Εξηγούνται και βεβαίω η βάση του πάλι βρίσκεται σε αυτό το σύστημα το πώ λειτουργεί και πού οδήγησε την κατάσταση ε, μέχρι σήμερα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Ε, πρόσφατα ήμουνα πριν δύο εβδομάδε στη, στη Χίο. Επισκέφθηκα εκεί το, το hot spot, ε, spot ε, όπω συνηθίζεται να λέγεται. Λοιπόν, εκεί ήταν, είναι η, η δυνατότητα που έχει να. Ικανοποιήσει στοιχειοδό κάποιε ανάγκε ανθρώπινες διαβίωση αυτών των ανθρώπων, είναι μέχρι 1.200 άτομα το ανώτερο σημείο. Και ήδη εκείνη τη μέρα είχαν φτάσει τα 4.200 οι άνθρωποι που ήταν εκεί, οι πρόσφυγε, και το ίδιο το πρωί είχε φτάσει άλλο ένα καραβάνι 110-120 ε, ανθρώπων. Και. Θα συνεχιζόταν κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση είναι παράδεκτη. Οι, οι άνθρωποι και η κοινωνία οι υπόλοιποι, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι εκεί. Γιατί εκεί δουλεύουν εργαζόμενοι στην καθαριότητα, δουλεύουν εργαζόμενοι στι υπηρεσίε, στι μεταφράσει, στι διοικητικέ υπηρεσίε, στο υγειονομικό προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτέ κλπ. Με τεράστιε ελλείψει. Πέντε άνθρωποι να προσπαθούν να λύσουν προβλήματα ενώ νοσηλευτέ γιατρικά τεσσάρων ανθρώπων. Λοιπόν, δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση η οποία αγγίζει τα όρια του, όχι του απαράδεκτου. Μιλάμε Στο για άνθρωπο. έγκλημα. Για έγκλημα, στην ουσία. Εσύ, εσύ Άρα συμφωνείτε? λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει εμείς, η άποψή μας είναι ότι πρέπει να φύγουν από τα νησιά όλα τα hot spot, να κλείσουν. Να μεταφερθούν με γρήγορες διαδικασίες σε κέντρα ελέγχου με πάλι σύντομες διαδικασίες <coughs> που σημαίνει πάρα πολύ προσωπικό χώρο να βρεθούν και να γίνεται γρήγορα η διαδικασία είτε απόδοσης ασύλου για όσους το δικαιούνται είτε για επιστροφή εκεί που είναι να πάνε στους τόπους προορισμού τους. Θέλει ο άλλος να πάει Γερμανία, να φύγει για Γερμανία. Αυτό είναι... Το, το θεμητό και αυτό είναι το πραγματικό. Το καινούριο σχέδιο αυτό το οποίο ακούσαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δηλαδή για ίση κατανομή 1% αναπεριφέρεια σε ολόκληρη τη χώρα ε, σας βρίσκει σύμφωνο, θεωρείτε ότι θα λειτουργήσει. Να μην μπούμε σε ποσοστά. Το ζήτημα είναι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να παίρνονται υπόψη και οι ανάγκες των προσφύγων, ώστε να έχουν όσο καιρό μένουν στην Ελλάδα κάποιες ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και ταυτόχρονα να παίρνετε υπόψη και οι ανάγκε στην κατανομή εννοώ που θα πάνε, των κατοίκων και των περιοχών. Δηλαδή αν είναι σε χώρους οι οποίοι μπορούν πραγματικά να φιλοξενήσουν και να ζήσουν όμορφα, όμορφα τέλος πάντων, να ζήσουν ανθρώπινα και οι πρόσφυγες, ανθρώπινα, ανθρώπινα και οι πρόσφυγες και οι κάτοικοι εκεί, Πάρα πολύ καλά. Απλά, Εκεί το... πρέπει να στοχεύουμε. Όταν λέτε χώρους... και βεβαίω γνώμη, μπορεί να φέρνει αυτό που έχει η κοινωνία. Κλειστά... Αλλά πρέπει να προχωρήσει έτσι κι αλλιώ αυτή η διαδικασία. Τα κλειστά κέντρα, όχι αμυγδαλέζε. Απροαναπορυφιακά αλλά... ναι, που λέμε. Ε, όχι όχι ε, ανοιχτά παγκόσμια. Αυτά που θα γίνεται Σας καταγραφή βρίσκω, ανοιχτά πρέπει να είναι κανονικά. Να γίνε... Το θέμα είναι άμα γίνονται γρήγορα οι διαδικασίε, δεν θα υπάρχει και πρόβλημα. Το ζήτημα είναι ότι εγκλωβίζονται για μήνε, για τέλειωτα χρόνια άλλοι είναι στην Ελλάδα. Και άρα δεν μιλάμε για μια διαδικασία διεκπαιρέωση αυτού του ζητήματο. Μιλάμε για εγκλωβισμό. Και μάλιστα για διπλό εγκλωβισμό. Και πολλοί δεν ξέρουμε και πού είναι. Γιατί πρόσφατα το είπαμε και χθε. Από τα 4.800 συνόδευτα παιδιά, παραδείγματο χάρη, γραμματέα έχει τα 1.200 αγνοούνται. Δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και οι μεγαλύτεροι, έτσι. Άλλο παράδεκτο ζήτημα αυτό. Ιδιαίτερα για τα παιδιά θα πρέπει να υπάρχει φροντίδα μεγαλύτερη. Δεν μπορεί. 1.200 ασυνόδευτα δεν είναι απλή περίπτωση. Είναι πάρα πολλά παιδιά και δυστυχώ δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Στο πρώτο και θέμα που αναφερθήκατε. Στο πρωτο θεμα που αναφερθήκαμε... στο μυαλο μα πάει σε πάρα πολλά πράγματα. Για τι αντιδράσει. Ε, ε, θέλω λίγο να το διευκρινίσουμε. Ε, είστε σύμφωνο και βλέπετε λογικές τι αντιδράσει επειδή είμαστε απροετοίμαστοι, αλλά διαφωνείτε με πρακτικές όπω αυτό το κάλεσμα τη Κυριακή. Δεν, κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αντιδράσεις. Θα έπρεπε να υπάρχει από την τοπική κοινωνία και από του φορεί η έκφραση πιθανών μια γνώμη, ότι εμεί λέμε ότι να μην πάει σε αυτό το στρατόπεδο, να πάει σε εκείνο, θα μπορούσε να είναι μια γνώμη αυτή, όμω θα έπρεπε να είναι ζήτημα τη πολιτική ηγεσία και των αρμόδιων να επιλέξουν τελικά με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να πούν αμέσω πρέπει να πάνε εκεί. Εφόσον υπάρχει απόφαση, δεν χρειάζονται οι αντιδράσει. Πολύ περισσότερο τέτοια φαινόμενα τα οποία είναι τραγικά, σαν αυτά που ζήσαμε και έγινε δυστυχώ στη δημόσια αντιπαράθεση χτε με του κυρίου τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ. Μια αντιπαράθεση απαράδεκτη και βεβαίω χωρί να έχει καμία βάση. Την τοποθέτηση του κυρίου Γιαννού, πώ την ακούσατε, που μίλησε για σαδισμό και εκτινοδία. Καλά, νομίζω ότι είπε ένα αυτονόητο. Ήταν αυτονόητο αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να δεχτεί για παράδειγμα ότι θα πας και θα προκαλέσεις με αυτόν τον εσχρό τρόπο σε ανθρώπους ξεριζωμένους, σε ανθρώπους πεινασμένου, αν θέλετε, ταλαιπωρημένους. Γιατί και θα τρως τα σουβλάκια απ' έξω και τις μπριζόλες, θα κάνεις μπάρμπεκιου με χοιρινό και με αλκοόλ που είναι και ενάντια στη θρησκεία τους. Φανταστείτε Έλληνες, χριστιανοί, ορθόδοξοι, να βρισκόντουσαν σε μια τέτοια κατάσταση, να γινόταν πόλεμο εδώ στη χώρα μα ή για διάφορου λόγου να ήταν ξεριζωμένοι και να φεύγαν τα γυναικόπαιδα να πηγαίναν σε μια άλλη χώρα και να βρισκόντουσαν σε μια κατάσταση τέτοια, σε στρατόπεδα στην ουσία συγκέντρωση, εντάξει, hot spot, α τα πούμε όπω θέλουμε, kit κλπ. Και, λοιπά, και απ' έξω να πηγαίναν τη Μεγάλη Πέμπτη ή τη Μεγάλη Παρασκευή, που είναι η κορυφαία. Κορυφαίε μέρε τη Ορθοδοξία και υπάρχει πένθος η mm -hmm. Σταύρωση, ο Επιτάφιος και να ψήναν αρνιά στα μπάρμπεκιου, να σφάζαν και να ψήναν αρ αρνιά και να χορεύαν τσιφτετέλια, Επειδή δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Λοιπόν, λοιπόν αυτό, αυτό και μόνο να το σκεφτεί κανείς οδηγείται ε, να βγάλει το σωστό συμπέρασμα, το ορθό συμπέρασμα για το τι πρέπει να κάνει μια κοινωνία που θέλει ή τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι, ένα λαό που θέλει να λέγεται άνθρωπο. Κύριε Κουτσούμπα, να, να ρωτήσουμε. Ε, για, τις, ε, για, την αντίδραση του Κομμουνιστικού κόμματο στα σχέδια τη κυβέρνηση για τι διαδηλώσει, τι συγκεντρώσει και ούτω καθεξή. Γράφει ο σήμερα ότι σε συνεργασία με επιχειρηματικού ομίλου θέλει η κυβέρνηση να βάλει στο γύψο τη διαδηλώση. Και άλλε κυβερνήσει το επιχείρησαν παλιότερα αυτό, να βάλουν στο γύψο τις διαδηλώσεις, δεν το κατάφεραν. Δεν το κατάφεραν, απέσυραν τα νομοσχέδια. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση, γιατί το δικαίωμα ε, της ελεύθερης έκφρασης της διεκδίκησης είναι το μόνο που έχει απομείνει στον εργαζόμενο ελληνικό λαό στα λαϊκά στρώματα για να διεκδικήσουν τα στοιχειώδη. Όταν αρχίζεις και απαγορεύεις τη διαδήλωση, αρχίζεις και απαγορεύεις ε, με συνδικαλιστικό νόμο τις διαδικασίες του εργατικού κινήματος για να αποφασίζει και πώς θα αποφασίζει ε, στάσεις εργασίας, απεργιακές κινητοποιήσεις, ένα συλλαλητήριο ε, κλπ. Το άλλο, γιατί ο, η μορφή πάλι ο αγώνας περιέχει όλα αυτά, περιέχει και τη διαπραγμάτευση διαπραγματεύεται το εργατικό σωματείο με την εργοδοσία για μια συλλογική σύμβαση, γίνονται συλλογικέ διαπραγματεύσει, προσφεύγει στα δικαστήρια. Όλα αυτά είναι μορφέ πάλι, αλλά μορφή πάλι, ανώτερη μορφή πάλι είναι και η απεργία, είναι και η διαδήλωση. Πώ θα ασκήσει πίεση ο εργαζόμενο λαό απέναντι σε ένα κράτο το οποίο ε, ή σε μια μεγάλη εργοδοσία, σε ένα όμιλο που δεν επιλύει στοιχειώδη προβλήματα. Άρα λοιπόν αυτά εδώ διαδηλώσει γινόντουσαν και σε ζωφερέ εποχέ για τον τόπο. Μέσα στη δικτατορία, τη στρατιωτική, ε, μέσα σε, ένα, σε μια κατάσταση μετεμφυλιοπολεμική τις δεκαετία του 50, του 60, πολύ πιο πριν και σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Δέστε τι γίνεται στη γειτονιά μα με τι μαζικέ δηλώσει. Δέστε τι γίνεται στην Ευρώπη, μέσα στη Γαλλία. Ε, δέστε τι γίνεται στη Λατινική Αμερική. Δεν γίνεται να βάλει σε, σε γύψο και σε καλούπι την αγωνιστική διάθεση, τη διεκδίκηση ενός λαού. Εμείς λέμε το ότι μάλιστα είναι πάρα πολύ πίσω το κίνημα από το να διεκδικεί και από το να γίνονται και μαζικές ε, και μεγάλες και πολλές διαδηλώσεις και διεκδικήσεις. Γιατί εκεί πρέπει να πάμε. Δεν θα μπορούν η να γίνονται. Η συλλογική διαδικασία, είτε είναι συγκέντρωση ενό κλάδου, μια συνέλευση, να αποφασίσει να γίνεται ζωντανά ή διαπάλλη και όχι μέσα από like. Όπω θέλουν από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με την ηλεκτρονικοποίηση της τη ψηφοφορία δίθεν για να διευκολύνουν. Δεν θα μπορούν Εδώ να τα Είναι συζήτηση. Λέει ε, ο ένα εργαζόμενο, Εγώ θέλω απεργία με αυτά τα αιτήματα. Ο άλλο λέει, Θέλω εκείνο. Βρίσκεται οι συνισταμένοι, αποφασίζουν. Σηκώνουν το χέρι του, ψηφίζουν ή με την κάλπη ε, ψηφίζουν και αποφασίζουν τι θα κάνουν. Με ποια αιτήματα και τι θα διεκδικήσουν. Αυτό και δεν μπορεί να αφαιρεθεί αυτό το δικαίωμα. Στην πράξη καταργούνται τέτοιοι νόμοι. Όταν λέμε εμείς ε, αυτό που πολλές φορές περιπέζεται από αρκετούς ότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, Μα αυτή είναι η δύναμη τη ταξική πάλη. Ε, εκεί οδηγείται. Δεν πά να βάλει όσου περιορισμού θέλει, δεν πά να βάλει όσου νόμου θέλει που να περιορίζουν αυτό τα δικαίωμα. Θα βρει έκφραση. Μπορεί για ένα μήνα, για ένα τρίμηνο, για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο, ίσω να το περιορίσει, ίσω mm. να δυσκολέψει. Όμω τελικά αυτό θα φουντώσει και θα γίνει πιο δυναμικό. Θα σε ανατρέψει και εσένα που πήγε να βάλει σε γύψο τη διεκδίκηση και την ελευθερία των εργαζομένων. Άρα γιατί διαφωνείτε με το 50 συν 1 και την ηλεκτρονική ψηφοφορία, αν πιστεύετε ότι αυτό θα τονώσει περισσότερο έτσι, το αίσθημα των... Καταληκτικά. Ναι, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Των Κοιτάξτε να, 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 δείτε, η συμμετοχή στι ε, στις συνελεύσεις, όσο και αν εμείς και ως κόμμα παλεύουμε και στο συνδικαλιστικό κίνημα, να είναι όσο γίνεται μαζί και αν είναι δυνατόν να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι, έχει και τον, ε, την εθελοντική παρουσία. Δηλαδή, δεν μπορεί να υποχρεώσει κάποιον να πάει στη συνέλευση. Ναι, Όλο, αλλά αυτό που του λένε. Γιατί τώρα είναι... υποχρεώνει και βάζει. Μπορεί τώρα... μια μειοψηφία να αποφασίζει, δεν το... ας πούμε, όχι. να κλείσει μια επιχείρηση. Το 50 συν 1 αποφασίζει. Ναι. Και τώρα, με βάση τα καταστατικά των σωματείων. Με το 50 συν 1 όμως... το βάζουν στο σύνολο των εργαζομένων. Ναι. Ναι. Να τώρα, είναι σας πω με πω το εξή. Υπάρχει ένα κλαδικό σωματείο. Γιατί ξέρετε, περισσότερο διακλαδικά είναι τα σωματεία. Δηλαδή, είναι ένα εργοστάσιο 100 ατόμων εδώ, πιο δίπλα σε ένα άλλο χωριό είναι ένα άλλο εργοστάσιο του ίδιου κλάδου της χημικής βιομηχανίας, του μετάλλου του φαρμάκου κλπ που έχει 200 εργαζόμενους, 300 κλπ εκεί συνδικαλίζονται οι εργαζόμενοι μέλη αυτών των σωματείων θέλουν να γίνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν θέλουν να γίνουν όλοι, όλοι. μέλη των σωματείων αυτό τώρα υποχρεώνει ότι θα είσαι στην ένωση προσώπων που θα βάζει η εργοδοσία το μητρό λέει του σωματείου που είναι συνδικαλιστικό στο θα το φτιάχνει η εργοδοσία με βάση την κατάσταση των μελών τη, των εργαζομένων mm -hmm. στον χώρο τη. Και θα βάζει εκεί και θα υποχρεώνει όλου να πάνε να ψηφίσουν. Μα ξέρουμε τι γίνεται. Τα περισσότερα εργοστάσια, οι χώροι δουλειά, εξαιρέσει μόνο υπάρχουν. Η πλειοψηφία, το 90% και πλέον τη <laughs> 100% είναι γκέτο. Σήμερα, τη σημερινή εποχή που Μα μιλάμε, όποιο ζητήσει. Ε, όχι να κάνει ο απεργία, ναι. αλλά να πει στον προϊστάμενο: ξέρεις, να ζητήσω. Έχω πρόβλημα. Έχω άρρωστη τη γυναίκα. Το παιδί πρέπει να του κάνω εγχείρηση, να ζητήσω μια αυξησούλα, Αυτό, όχι με διεκδίκηση, σε, σε κουβέντα, σε διαπραγμάτευση. Την ίδια ώρα που θα τη ζητήσει, μπορεί να βρεθεί απολυμένο. Γιατί ο εργοδότη, με βάση πάλι του νόμου που έχουν νομοθετήσει εδώ η πλειοψηφία, η εκάστοτε πλειοψηφία τη Βουλή έχει δικαίωμα να πάρει με φτηνότερο, με φτηνότερη εργασία, να βρει άλλον εργαζόμενο μέσα στην αγορά εργασίας όπου υπάρχει μεγάλη ανεργία, υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα και βεβαίως να απολύσει τον άλλον. Πόσο μάλλον αυτός ο άνθρωπος να πάει να παραστήσει συνέλευση, να ψηφίσει και μάλιστα το όνομά του, να ψηφίσει Ονομαστε υπέρ τη απεργία. Λέμε, αν ψηφίσει κατά τη απεργία, εντάξει. Τον να αφήνει στην άκρη ο δεν τον πειράζει. Μπορεί να τον αναβαθμίσει κιόλα. Λοιπόν, και ο άλλο που θέλει να διεκδικήσει να αγωνιστεί, θα βρεθεί στο δρόμο. Αυτό γίνεται. Και θα έχει η εργοδοσία, θα έχει το κράτος, όλο το μητρό, όλες τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, τι ψηφίζει ε, για εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο, τι ψηφίζει για την απεργία, φακέλωμα. και αιτήματα βάζει. Είναι κανονικό φακέλωμα. Αυτό και αν είναι γύψος στο τετράγωνο. Ωραία. Να ολοκληρώσουμε και με την Οβάρτη. Να μα μας κάνει ένα σχόλιο για τι εξελίξει ο κύριο ε, Γραμματέα και για τι εξελίξει στην Προανακριτική Επιτροπή, για το αίτημα εξαίρεση και την αντιπαράθεση μεταξύ τη ε, Νέας Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώ και για αυτό το ζήτημα σημαίνει αυτό που από την αρχή είχαμε προβλέψει και είχαμε εκφράσει την ανησυχία μα, εκτό από τον αποπροσανατολισμό που συντελείται για το πρόβλημα ότι εκφυλίζεται η διαδικασία. Και βρισκόμαστε σε μια τέτοια πορεία, σε μια τέτοια διαδικασία εκφυλισμού, με την αντιπαράθεση αυτή μέσα στην Προανακριτική Επιτροπή. Εγώ θέλω να βάλω αυτούς τους δύο. Ο άλλος λέει, ότι αυτοί τους εξαιρούμε γιατί είναι μάρτυρες. Όχι, εγώ, παρότι τους εξαιρείτε, θα τους βάλω και θα πάνε εκεί. Και μια τέτοια κόντρα, η οποία δεν έχει καμιά σχέση και με την ουσία του αντικειμένου που, της Προανακριτικής Επιτροπής, που είναι να ψάξει ευθύνες, ποινικέ ή άλλες ε, συγκεκριμένες ευθύνε για έναν Υπουργό ε, της προηγούμενης κυβέρνησης. Και από αυτή τη σκοπιά, εμείς λέμε ότι ε, υπάρχει το δικαίωμα βεβαίως το κάθε κόμμα να ορίζει του εκπροσώπου, του αλλήμωνου. Δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτό. Το ίδιο έχουμε κάνει και σε προηγούμενη επιτροπή που ζητούσαν εξαίρεση τότε που ήταν η Νέα Δημοκρατία. Και ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, δεν θυμάμαι ναι. ακριβώ ποιο κόμμα εκείνη την περίοδο. Εξαίρεση δύο. Ε, του κυρίου Ζεωγιάρη να... και, για... και του κυρίου Βορύδη για την υγεία. Α, αντίστοιχα ήταν. Ε, αυτό. Και τότε είχαμε. Πεί ότι όχι το κάθε κόμμα, γιατί είναι κοινοβουλευτική επιτροπή. Δεν είναι κανένα δικαστήριο ε, αστικό, ποινικό, ε, εγκληματολογικό, το οποίο να εξετάσει συγκεκριμένα ε, υποθέσεις και να, ε, να, κατα... ε, να κατανείμει ε, ποινές και να αποφασίσει. Εξετάζει πολιτικά κυρίως και βεβαίως τα στοιχεία, και αν υπάρχουν ποινικέ ευθύνε, τι παραπέμπει στη δικαιοσύνη για περαιτέρω έρευνα. Δεν μπορεί η Επιτροπή τη Βουλή να τα αποφασίσει. Άρα λοιπόν το κάθε κόμμα έχει δικαίωμα. Να βάλει του εκπροσώπου του. Όπω και το άλλο κόμμα, ή οποιοδήποτε κόμμα, έχει δικαίωμα να καλέσει ακόμα και κάποιον τη Επιτροπή ω μάρτυρα, αν τον θεωρήσει κάποια στιγμή. Τον καλήσα ω μάρτυρα, εκείνη τη μέρα δεν συμμετέχει ω ερωτών ως... στη διαδικασία. Αλλά ω ερωτώμενο, ω μάρτυρα και ε, μιλάει και καταγράφεται στα πρακτικά. Ας... Γιατί αυτή είναι η διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλη. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να λυθεί το ζήτημα. Όμω οδηγούμαστε εκεί και βεβαίω εμεί θεωρούμε ότι και οι ονομαζόμενοι προστατευόμενοι μάρτυρες θα πρέπει να έρθουν να καταθέσουν με το όνομά τους, την ιδιότητά τους, τα πρόσωπά τους, όχι με συγκαλύψεις ε, κλπ. Γιατί ο προστατευόμενος μάρτυρας, εμείς έχουμε τοποθετηθεί και ανοιχτά γι' αυτό mm -hmm. ότι πρέπει να καταργηθούν, να μην υπάρχουν τέτοιοι μάρτυρες, υπάρχουν μέτρα προστασίας και από την νομοθεσία... Και που μπορούν να προστατεύσουν τους μάρτυρες από κάποια πιθανή επίθεση που φοβούνται. Γιατί ο προστατευόμενος, όπως τον λένε μάρτυρας, είναι εύκολα χειραγωγήσιμος. Και από πολιτικούς, και από κόμματα, και από υπηρεσίες, και από μηχανισμούς άλλους και πάει λέγοντα. Και από συμφέροντα. Κύριε που σας ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.